Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, το νομοσχέδιο αυτό έχει ήδη καταδικαστεί και καταψηφιστεί σήμερα, εκεί έξω, από το πρωί. Το διαμήνυσαν καθαρά και δυνατά οι δεκάδες χιλιάδες των διαδηλωτών, των φοιτητών, των εργαζομένων, των μαθητών, σε ένα μεγαλειώδες πραγματικά συλλαλητήριο, πρωτοφανές σε μαζικότητα και παλμό, σε συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων πάνω από 200, και έστειλε σαφές μήνυμα καταδίκης αυτού του απαράδεκτου νομοσχεδίου που καταδικάζει την τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας στα νύχια των εμπόρων της γνώσης. Στείλατε τα ΜΑΤ σε μία προσχεδιασμένη και απρόκλητη επίθεση και πάλι δεν καταφέρατε να τους κάμψετε. Παρέμειναν εκεί έξω. Οι φοιτητές σας τρίμωξαν για τα καλά. 2 μήνες τώρα σας έχουν υποχρεώσει σε αναδιπλώσεις, σε αλλαγές των επιχειρημάτων, της τακτικής, των μετώπων αντιπαράθεσης, σας χάλασαν τη σούπα της συνένεσης, έχετε μείνει μόνοι απέναντι στην κοινωνία. Τις 3 μέρες που πέρασαν και τι δεν ακούσαμε. Οι ομιλίες των βουλευτών της πλειοψηφίας ήταν μνημείο ασυνέπειας, να πω. Φάσκατε και αντιφάσκατε. Μία ακούγαμε, διαμαρτυρόσασταν, ότι τις ομιλίες της αντιπολίτευσης τις μονοπολούσε, το ενδιαφέρον το μονοπολούσε το 4ο μέρος για τα ιδιωτικά, τη στιγμή που το νομοσχέδιο που φέρνετε αφιερώνεται, είναι κυρίως αφιερωμένο στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Τη μία λέγατε αυτό. Και την άλλη θριαμβολογούσατε και λέγατε ότι πρόκειται για ιστορικό νομοσχέδιο επειδή φέρνει τα ιδιωτικά. Τρικυμία. Τη μία λέγατε ότι τα πανεπιστήμια μας είναι πανίσχυρα, εξαιρετικά. Γεμίζουν όλη την οικουμένη με επιστήμονες πρώτης γραμμής. Και την ίδια στιγμή ο επόμενος ομιλητής έλεγε ότι παράγουν μετριότητα. Τα ίδια αυτά πανεπιστήμια, τα δημόσια. Ότι είναι άντρα ανομίας και χαμηλής αισθητικής. Ναι, βέβαια, οι αφήσεις για τα πάρτι της ΔΑΠ έχουν αφήσει εποχή με τη χυδαιότητά τους. Πότε μας λέγατε ότι η κυρία Λυτρίβη, η υφυπουργός, μας είπε χτες ότι τα ιδιωτικά δεν είναι ανταγωνιστικά με τα δημόσια. Δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν τα δημόσια από τα ιδιωτικά που έρχονται, γιατί δεν είναι ανταγωνιστικά. Την ίδια στιγμή, η επίσημη γραμμή του Υπουργείου είναι ότι ο ανταγωνισμός με τα ιδιωτικά θα ωφελήσει τα δημόσια. Είναι κατανοητό, βέβαια, το έχετε χάσει το παιχνίδι, γιατί πιέζεστε. Πιέζεστε πολύ γιατί νομοθετείτε το άδικο. Και πιέζεστε γιατί πλειοψηφία είσαστε μόνο εδώ μέσα. Εκεί έξω είσαστε και θα μείνετε μειοψηφία, ειδικά στη νέα γενιά. Το λένε και οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, η τριήμερη αυτή συζήτηση πραγματικά έριξε φως και αποκαλύφθηκαν τα κίνητρά σας και οι στοχεύσεις σας. Δεν σας έπιασε ο πόνος για τα νιάτα της πατρίδας μας. Αν ήταν, δεν θα τους είχατε ξαναγκάσει σε φυγή 10 χρόνια τώρα και παραπάνω. Μιλάτε για το brain drain, λες, και είναι φυσικό φαινόμενο. Υπάρχουν αιτίες γι' αυτό. Και είστε υπαίτιοι όλοι όσοι κυβερνήσατε, στο βαθμό βέβαια που αναλογεί στον καθένα, η διαμόρφωση των πολιτικών που ασκήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Αν θέλετε, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, πραγματική ανάσχεση του brain drain, ανοίξτε θέσεις στα δημόσια. Φτιάξτε νέα τμήματα σε νέες ειδικότητες για να καλύψετε τη ζήτηση που εσείς λέτε ότι υπάρχει. Και δώστε μισθούς αντίστοιχους με άλλους εκπαιδευτικούς κόμβους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με σταθερές σχέσεις εργασίας, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση,
για να είναι αφοσιωμένοι οι επιστήμονες στο μάθημα και στην έρευνα και να δείτε για πότε θα επιστρέψουν. Αλλά βλέπετε, έχετε αιμονή, πραγματικά αιμονή με την κατάργηση του άρθρου 16. Και τι δεν ακούσαμε και εκεί. Αποτελεί σοβαρή σας ιδεοληψία η ιδιωτικοποίηση των πάντων. Θεωρείτε πραγματικά με αιμονικά ιδεοληπτικό τρόπο από θέση αρχής ότι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι υπέρτερα των δημοσίων, φαινόταν σε όλες τις, στην επιχειρηματολογία σας. Γι' αυτό και δεν πείθετε ότι νοιάζεστε για τα δημόσια. Θεωρείτε τα ιδιωτικά προνόμιο και άρα για λίγους. Και μεγάλη ευκαιρία που πρέπει να γευτούν όσοι έχουν τη δυνατότητα. Τέτοια λέγατε. Πραγματικά δεν ξέρω πώς τα έχετε στο μυαλό σας τα ιδιωτικά. Αλλά να σας πω κάτι, τα ιδιωτικά έχουν δίδακτρα που αυξάνονται συνέχεια και φέρουν φοιτητικά δάνεια που διωγγώνονται και υποδουλώνουν, δεν απελευθερώνουν. Θέλω ένα λεπτό ακόμα, κύριε Πρόεδρε. Και είναι πολλών, μα πάρα πολλών ταχυτήτων και κατηγοριών, όπως όλα τα εμπορεύματα στην αγορά σας. Και ο καθένας ψωνίζει ανάλογα με την τσέπη του. Οι πολλοί ψωνίζουν φθηνά και λιγμένα και οι λίγοι τα ακριβά και τα ποιοτικά. Τι δεν καταλαβαίνετε. Αυτό που φέρνετε, για να το κλείνουμε, είναι δίδακτρα στα προπτυχιακά, που είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόσφατα υπήρξε απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που έλεγε λίγο πολύ, το δικαίωμα ή η εκπαίδευση είναι δικαίωμα, αλλά είναι ακριβή για το κράτος. Αυτό κάνετε. Μεταφέρετε τη δαπάνη για αυτό το απαραίτητο και αναγκαίο και για εσάς και για τους επιχειρηματίες που εκπροσωπείτε εδώ μέσα. Τη μεταφέρετε από το κράτος που μαζεύει τους φόρους μας στην τσέπη μας. Και ταυτόχρονα δημιουργείτε επενδυτικές ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Αυτό θα πει διπλή απελευθέρωση της τσέπης μας από τους μισθούς μας. Όχι μόνο θα το καταψηφίσουμε στη Βουλή, αλλά θα αγωνιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, μαζί με το λαό μας, να μην καταφέρει τους στόχους του αυτό το νομοσχέδιο. Το πραγματικά σύγχρονο και προοδευτικό σήμερα είναι η δωρεάν δημόσια εκπαίδευση υψηλού επίπεδου για όλες και όλους. Είναι η σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλες και όλους σε μια κοινωνία που καμιά και κανείς δεν περισσεύει. Ελεύθερο είναι το πανεπιστήμιο με σταθερή κρατική χρηματοδότηση και επαρκή στελέχωση, με μόνιμες θέσεις εργασίας όλων των κατηγοριών, για να μην είναι άθυρμα των πρόσκαιρων αναγκών της αγοράς και υποδουλωμένο στα συμφέροντα των χρηματοδοτών. Και αυτό προϋποθέτει σύγκρουση με τις δυνάμεις που στηρίζουν το σημερινό δρόμο ανάπτυξης. Σε αυτό τον αγώνα καλούμε σε συμπόρευση τον ελληνικό λαό. Και συνεχίζουμε. Και δύο λόγια για τις τροπολογίες που ήρθαν. Παρότι κάνετε αυτό που κάνετε συνήθως και ανακατεύετε διαφορετικά πράγματα ώστε να βάζετε απαράδεκτες ρυθμίσεις με ρυθμίσεις που μπορεί να είναι υποφελείς σε συνανθρώπους μας και δεν μας επιτρέπετε να υπερψηφίσουμε τις θετικές διατάξεις, θα πάμε παρόν και στις δύο. Απλώς να πω ότι αυτό που κάνετε με τους πυροσβέστες είναι κατάπτυστο. Για πολλωστή φορά τους κρατάτε σε ομοιρία, μπλοκάρετε το δρόμο προς τη μονιμοποίηση και δεν τους ανανεώνετε καν πενταετία τη σύμβαση. Τους λέτε ένας χρόνος. Απαράδεκτο και πλησιάζει το καλοκαίρι. Με αυτά καταψηφίζουμε φυσικά το νομοσχέδιο.